Ξάνθη με λαμπρότητα τιμά την 104η επέτειο απελευθέρωσης της περιοχής. Για τον λόγο αυτό τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε παρέλαση από τους μαθητές, τους συλλόγους και τους στρατιώτες της περιοχής. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Εύρου, Σταύρος Κελέτσης. Ο πολιτισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα. Παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους ηλικίας από 5 έως 17 ετών για να προκαλέσουν τους εαυτούς τους σε νέες περιπέτειες και να αποκτήσουν εμπειρίες. Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη των εαυτών τους και τις ικανότητές τους. 104 χρόνια προσωπικού Ξάνθη. Θα ήθελα εκ μέρους της πολιτείας πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τα νιάτα μας, τα παιδιά των σχολείων, των συλλόγων, αλλά κυρίως το στρατό μας, που σήμερα απέδειξαν πως η χώρα έχει όχι μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά έχει παρόν και μέλλον. Η ιστορική μνήμη είναι το βασικό θεμέλιο για μια χώρα, για ένα έθνος, για ένα λαό, προκειμένου να προκόψει και στο μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν για την παρέλαση που είδαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην πανέμορφη πόλη της Θράκης μας, στην Ξάνθη, και σε όλους τους ξανθιώτες. Σήμερα η Ξάνθη χαίρεται, πανηγυρίζει την 104η επέτειο των ελευθερίων της. Δοξάσαμε στον Μητροπολιτικό Ναό το πρωί τον Χριστό, τον ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων. Ευχαριστήσαμε την Παναγία μας, την Αρχαγγελιώτισσα. Τελέσαμε το Τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των πατέρων μας, που έζησαν στα δύσκολα χρόνια της δουλείας. Και καμαρώσαμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, τη μαθητιώσα νεολαία, τα στρατευμένα μας παιδιά, την ελπίδα της πατρίδος. Η ελευθερία είναι το ύψιστο δώρο, να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εκφράζεται ελεύθερα, να δημιουργεί ελεύθερα, να σέβεται τον συνάνθρωπό του, τον γείτονά του. Η ελευθερία κερδίζεται με αίμα, δεν χαρίζεται.